Νέα συνάντηση έχει αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας με τους εκπροσώπους της Τρόικας και φυσικά και σήμερα στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσουν οι πωλήσεις στο δημόσιο προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την εκταμείευση της δόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μαρία Παπά. Από τις 12, Ελένη, είναι πάλι εδώ η Τρόικα. Σχεδόν όλα τα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Αργά χθες το βράδυ, υψηλόβαθμος παράγοντας του Υπουργείου είπε πως υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες, οι οποίες δεν θα έχουν κλείσει έως την Παρασκευή. Σύμφωνα δηλαδή με τις υπάρχουσες ενδείξεις, η Ελλάδα δεν θα πάει στο Eurogroup του Δουβλίνου με κλεισμένη συμφωνία, όπως ήταν η αρχική επιδίωξη, εκτός αν ανατραπούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες. Βασικό αγκάθι παραμένει το δημόσιο. Υπήρχε μία φήμη νωρίτερα πως ίσως έρχονταν ξανά εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών ο Αντώνης Μαλιτάκης. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο, ούτε υπάρχει κάποια επίσημη πληροφόρηση. Παράλληλα με τη σύσκεψη τώρα της Τρόικας εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών, ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Ταϊκούρας θα παρουσιάσει σε μία ώρα περίπου την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπου τα στοιχεία είναι καλύτερα από τα αναμενόμενα και αυτό αποτελεί ένα καλό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του οικονομικού επιτελείου. Ελένη. Μαρία Παπά, σε ευχαριστώ.